Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ακούγατε τον συνάδελφο εδώ πέρα, γιατί εγώ σαν συνάδελφο το βλέπω, τον Τάκη Αλεξανδράκη και βεβαίως, σύμβουλο. Βεβαίως. Τον ακούγατε. Λοιπόν, τον άκουγα και άκουγα και τα δικά σας. Ωραία. Τι μια έχετε να επισημάνετε, μια πρώτη επισήμανση για όλα αυτά που είπε. Μια πρώτη επισήμανση είναι ότι έχει απόλυτο δίκιο ότι θα αποκατασταθεί ομαλή λειτουργία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση όταν επιτέλους έχουμε μόνιμους διορισμούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική επισήμανση, η σημαντικότερη όλων, γιατί ο χώρος της ειδικής εκπαίδευσης απαιτεί μονιμότητα στο προσωπικό, γιατί η δημιουργία σχέσης με το παιδί είναι το βασικότερο ποιοτικό στοιχείο και που θα δώσει μία συνέχεια στην εκπαίδευση. Κυρία Κασιανέ, όμως ξέρετε την συγγνώμη που θα το πω έτσι παραστατικά, αλλά θα το πω. Έτσι όπως το θέσατε, είναι σαν να μας λέτε σε όλους ότι το πρόβλημα θα λυθεί όταν θα λυθεί και το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Όχι, βέβαια. Δηλαδή, δεν πρόκειται, έτσι το μεταφράζουμε, ναι, όμως. Δεν πρόκειται, δυστυχώς, μακάρι το ευχόμαστε όλοι που ταλαιπωρούμαστε καθημερινά από την οικονομική κρίση να το ξεπεράσουμε. Αλλά επειδή δεν βλέπουμε να ξεπερνιέται εύκολα, άρα μας λέτε ότι δεν ξεπεραστεί και αυτό εύκολα. Θα κάνουμε και άλλες δεκαετίες υπομονή. Δεν σας λέω έτσι. Και επειδή αναφέρατε κάτι σχετικά με προθέσεις, θα πρέπει να σας πω ότι φέτος οι προθέσεις έγιναν θέσεις. Για πρώτη φορά είχαμε προσλήψεις αναπληρωτών στην ειδική αγωγή πριν από τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σηματοδοτεί και συμβολίζει την προτεραιότητα που δίνει το Υπουργείο για την κάλυψη των θέσεων των δομών ειδικής αγωγής. Έχουμε και να... Από τις 6 του μήνα, κύριε Αλεξανδράκη, προσλήφθηκαν 1.500 και πλέον αναπληρωτές νηπιαγωγοί και δάσκαλοι ειδικής αγωγής, και αυτό μας εξασφαλίζει μηδενικά κενά στα ειδικά νηπιαγωγεία και στα ειδικά δημοτικά σχολεία. Ωραία, να μας πει λίγο ο Τάκης. Υπάρχουν μερικά κενά αυτή, ναι, τη στιγμή. Για τα κενά που ανέφερε και ο Τάκης. Ναι. Στα τμήματα ένταξης και στην παράλληλη στήριξη. Να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι η παράλληλη στήριξη, οι προσλήψεις εκπαιδευτικών για την παράλληλη στήριξη, για πρώτη φορά θα γίνουν τόσο νωρίς, περί τις 20 Σεπτέμβρη. Γιατί συνήθως άλλες χρονιές είχαμε δει περιπτώσεις και μέχρι το Δεκέμβρη να αναμένουμε να έρθουν οι δασκάλες ειδικής αγωγής για να στηρίξουν τα παιδιά που χρειάζονταν παράλληλη στήριξη. Και πιο αργά, Έλσα, και πιο αργά. Τουλάχιστον σε μεγάλες πόλεις, Τάκη, στην περιφέρεια, να φανταστούμε, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Δυστυχώς τα προβλήματα είναι αυτά, όπως λες, μεγάλα, και είναι εξαιρετικό ένα κείμενο που έγραψε μία φίλη, η οποία είναι και μητέρα παιδιού με αναπηρία, και έγραψε πώς εγώ θα μπορέσω να πείσω το παιδί μου ότι δεν πρέπει να πάει σήμερα στο σχολείο όπως πάνε όλοι οι υπόλοιποι φίλοι του, διότι δεν υπάρχει παράλληλη στήριξη που είναι απαραίτητη για αυτόν. Και πόσες μέρες θα πρέπει να το πείθω ότι δεν μπορεί να πάει στο σχολείο και δεν πρέπει να πάει στο σχολείο. Είναι απαραίτητη παράλληλη στήριξη. Φυσικά και το Υπουργείο βασίζεται σε αυτή την στοχεύει στην ισότητα που ανέφερε ο κ. Κασιανός, αλλά και οι γονείς και οι μαθητές. Κανένας δεν θέλει παιδιά να τα βλέπει να κάνουν μαθήματα σαν ιδιαίτερο απομονωμένα σε μια άλλη αίθουσα ή σε ένα άλλο κτίριο παραδίπλα. Φυσικά είμαστε όλοι υπέρ της παράλληλης στήριξης μέσα στις τάξεις, στα δημόσια σχολεία που στέλνουμε τα παιδιά μας. Απλώς θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Κασιανό, αν έχουμε κάποια εκτίμηση για τον αριθμό αυτών των παιδιών που χρειάζονται ειδική αγωγή. Γιατί η ειδική αγωγή είναι ένα ευαίσθητο θέμα με την έννοια ειδική εκπαίδευση ότι έχει πάρα πολλές βαθμίδες. Υπάρχουν τα κεδί όπου κάποιος γονιός που ή εκπαιδευτικός προτείνει τους γονείς να εξεταστεί το παιδί του εκεί, είναι ειδικά κέντρα, αλλά και εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις στην εξέταση και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Έχουμε μια εικόνα γιατί αριθμό παιδιών μιλάμε, γιατί και οι βαθμίδες έχουν πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Με ακούτε? Ναι. Κύριε Κασιανέ, σε εσάς. Πολύ, πολύ καλά διαβασμένη η κυρία Πειμενίδου, πολύ καλά μελετημένη. Είμαι αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και Δημονών. Είναι εδώ πέρα συνδικαλίστρια στο σχολείο. Έτσι διεκδικούσαμε να έρθουν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής. Είχαμε παιδάκια, τα βοηθούμε. Μιλάτε με την αντιπρόεδρο τώρα. Είναι εντυπωσιακή, διότι πραγματικά έχει χτυπήσει ακριβώς κέντρο, διότι ένα μικρό μέρος των παιδιών που έχουν ανάγκη ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καταφέρνει τελικά να φτάσει στο σχολείο. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και στα κεδί. Ο κύριος Κασιανός μας ακούει να δώσει όσες απαντήσεις μπορεί και σε όσα μπορεί να μας πει αυτή τη στιγμή. Και ελπίζουμε να τον έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και πάλι στην φιλοξενία. Κύριε Κασιανέ, για πείτε μας.
Σας ακούμε. Μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει στην λοιπόν, μέχρι να αποκαταστήσουμε, να πω εγώ αυτό το κομμάτι, το ότι στα ΚΕΔΗ έχουμε λοιπόν, έχουμε για αυτό πες μας, τα ΚΕΔΗ διαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ναι. Βεβαίως, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις, στο πότε θα βγουν οι αποφάσεις για να μπορέσει να πάει το παιδί στην τάξη που πρέπει να μπει. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω του ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα τμήματα να μπουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι μέρημνα βέβαια του Υπουργείου όλο αυτό το κομμάτι και το μελετά με ιδιαίτερο τρόπο και νομίζω ότι έχουν μια πολύ σωστή προσέγγιση πάνω στο θέμα. Τάκη, να σε ρωτήσω λίγο. Το θέμα είναι τεράστιο και πάρα πολλές απορίες έχουμε και από τον κόσμο. Βεβαίως. Υπάρχουν πολλοί γονείς που έχουν την οικονομική δυνατότητα και πληρώνουν οι ίδιοι εκπαιδευτικούς για να συνοδεύουν το παιδιά τους καθ' όλη τη διάρκεια. Σε όλα τα μαθήματα που αυτό όμως είναι σύνομο. Είναι σύνομο με τη συνεργασία τη πρωτοβάθμια με την πάντα. Είναι σύνομο και πολλές φορές το βρίσκουν και οι γονείς ως την λύση, διότι ήθελα να το αναφέρω πριν που μιλήσατε για την παράλληλη στήριξη με τον κύριο Κασιανό, ότι έχουμε το αποτέλεσμα να πηγαίνουν εκπαιδευτικοί στη θέση παράλληλης στήριξης που δεν έχουν καμία ιδιαίτερη εκπαίδευση, δεν έχουν εξοικειωθεί με το ζήτημα και το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν και καταλήγουν να είναι ωραία. Απλά οι άνθρωποι που κρατάνε, κύριο... το παιδί, ναι, που κρατάνε το παιδί στο διάλειμμα ναι. ή στο προάβλιο για να μην ενοχλεί τα υπόλοιπα ωραία. Παιδιά. Για να ρωτήσουμε λοιπόν και τον κύριο Κασιανό που είναι μαζί μας, δεν ξέρω αν ακούσατε όλη τη συζήτηση. Το θέμα είναι για τα ΚΕΔΗ, ήταν το ερώτημα, αν επειδή και εκεί δεν προχωρούν εύκολα οι διαδικασίες, αν έχουμε έναν αριθμό, αν γνωρίζουμε αριθμό μαθητών που χρειάζονται οι ειδικοί αγωγοί, που ανήκουν εκεί. Αν μπορεί να γίνει η καταγραφή αυτή, να έχουμε μια συνολική εικόνα κάποια στιγμή. Ναι. Κυρία Πειμενίδου, άκουσα την ερώτησή σας, αλλά μετά έχασα τη συζήτηση μέχρι τώρα που επανήλθαμε τηλεφωνικά. Θα τα ξαναπούμε και στο στούντιο βέβαια. Ναι, πείτε. Ναι, ναι. Ωραία. Σχετικά με τους αριθμούς, θα ήθελα να πω γιατί υπάρχει μια διαβάθμιση όσον αφορά τον τρόπο που καλύπτονται οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών μας. Οι δύσκολες περιπτώσεις εντός εισαγωγικών, για τις δύσκολες περιπτώσεις υπάρχουν τα ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια, τα ειδικά σχολεία και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Κατανοητό. Καλύπτονται αυτό, εκεί περίπου γύρω στις 8.000 μαθητές. Ναι. Στα τμήματα ένταξης υποστηρίζονται πλέον των 35.000 μαθητών. Στα τμήματα ένταξης στα γενικά σχολεία. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός, κύριε Κασιανέ, πάντως. Είναι... Αυτό ακούω και εγώ και έτσι εντυπωσιάζομαι, κύριε Κασιανέ. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί με εκπαιδευτικούς αυτό, όταν το πρόγραμμα έτσι όπως υποστηρίζεται, από ό,τι τουλάχιστον και εμείς εισπράττουμε από τον κόσμο, δεν υποστηρίζεται και πολύ επιτυχώς, γιατί υπάρχουν παράπονα, υπάρχουν διαφωνίες. Μη συγχαίρετε την περίπτωση της παράλληλης στήριξης. Ήταν αυτό που θα ήθελα να έρθω τώρα. Μάλιστα. Η παράλληλη στήριξη είναι μία άλλη κατηγορία εκπαιδευτικής υποστήριξης, όπου απαιτεί έναν εκπαιδευτικό επιπλέον εντός της τάξης, όπου θα βοηθήσει στην προσαρμογή ουσιαστικά του μαθητή για να μπορέσει να παρακολουθήσει μια το πρόγραμμα. Μιας ομάδας μαθητών που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και είναι φυσικά αυτή όλοι μαζί στην τάξη. Αυτή η ομάδα των μαθητών λοιπόν που θέλει, που γνωματεύεται από τα αρμόδια και δύο, όπως είπατε, για τα οποία θα σας πω μετά, αγγίζει σχεδόν τις 6.000. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Ορίστε. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Δηλαδή, για να είμαστε στην ευτυχή θέση, να έχουμε 6.000 εκπαιδευτικούς ατομικά για το κάθε παιδί και στη δευτεροβάθμια και όλες όπου εκεί οι αναθέσεις των μαθημάτων είναι διαφορετικές, πολλαπλασιάζονται επί τρία, οι εκπαιδευτικοί, καταλαβαίνετε ότι είναι σχεδόν αδύνατο να φτάσουμε στο σημείο τα αιτήματα για παράλληλη στήριξη να καλυφθούν πλήρως με όλο το ωράριο, με έναν εκπαιδευτικό να υποστηρίζει το μαθητή. Και να διευκρινίσουμε κάτι, κύριε Κασιανέ, και για τον κόσμο. Όταν λέμε παράλληλη στήριξη, δεν εννοούμε ότι ο κάθε γονιός έτσι απλώς του
επινόησε να έχει το παιδί του παράλληλη στήριξη. Υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν κάποια τεστ από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης που γίνονται και από τον Υπηαγωγείο, ακόμη και αυτό να το αναγνωρίσουμε. Είναι σημαντικό που από τον Υπηαγωγείο ακόμη γίνονται αυτές οι προσπάθειες. Και σιγά σιγά το παιδί, καθώς αλλάζει τάξεις, κυρίως εκεί γύρω στη Δευτέρα καταλήγουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Χρειάζεται άριστη συνεργασία για να επισκεφθεί το κεδί και να προχωρήσει μετά η ένταξή του. Αυτή είναι μία περίπτωση που λέτε. Έχουμε όμως και περιπτώσεις όπου η έγκυρη και η πρώιμη παρέμβαση και διάγνωση είναι επιτυχής και έχουμε και παράλληλη στήριξη από την περίοδο του προνηπίου και του νηπίου. Και εκεί όμως χρειάζεται να είναι όλες τις θέσεις τους εκπαιδευτικοί για να προσφέρουν. Και έχουμε περιπτώσεις πολύ μετέπειτα διάγνωσης. Τώρα, κύριε Γασιανέ, επειδή διάγουμε μία περίοδο κατά την οποία όλοι συζητούμε ξανά το και διαστόματος του Πρωθυπουργού εδώ στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, έχει τεθεί ξανά στο δημόσιο διάλογο το θέμα της εθνικής παιδείας και πώς αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον, σε έναν σύγχρονο κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, εσείς είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο η ειδική αγωγή λειτουργεί στη χώρα μας στο πλαίσιο της εθνικής παιδείας? Τι πρέπει να αλλάξει άμεσα και τι πρέπει να αλλάξει μακροπρόθεσμα? Προσθέτοντας δύο λόγια σε αυτά που είπε αυτή τη στιγμή ο Χάρης, θέλω να μεταφέρω την δική μου σκέψη στον κύριο Κασιανό και να μας πει αν έχει κάποια στοιχεία, κάποια νούμερα, πόσα παιδιά είναι εκτός ειδικής εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχουν διάφορα προβλήματα, είτε γιατί δεν έχουν ακόμη γίνει αξιολογήσεις τους από το ΚΕΔΗ, είτε γιατί δεν υπάρχουν θέσεις, είτε δεν υπάρχουν, είναι τα τμήματα στα ειδικά σχολεία γεμάτα, είτε στις τάξεις ένταξης δεν έχουν δημιουργηθεί. Επίσης, ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να κοιτάξει το Υπουργείο και το έχουμε ξανασυζητήσει με τον κύριο Κασιανό είναι τι γίνεται με τα παιδιά που δεν έχουν την ικανότητα, είναι αυτά που απορρίπτει το ΚΕΔΗ. Δεν μπορούν να μπουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και είναι σε ένα σπίτι και σε κάποιους γονείς οι οποίοι θα πρέπει να δουλέψουν κιόλας για να το ζήσουν. Ναι, κύριε Κασιανέ. Κύριε Κασιανέ, ναι. Σας βομβαρδίσαμε με ένα τρίπτυχο ερωτήσεων. Είναι πολύ κέρια τα ερωτήματα του κυρίου Αλεξανδράκη, γιατί είναι γνώστης του θέματος πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να πω ότι δεν δικαιολογείται να βρίσκεται τη σημερινή περίοδο παιδί, μαθητής, εκτός εκπαιδευτικού πλαισίου. Βρίσκεται όμως, δεν πρέπει να βρίσκεται. Δηλαδή, αναγνωρίζουμε ότι επί μία σειρά ετών, σχεδόν 10 χρόνια, επί 8 χρόνια, υπήρξε μια περίοδος πλήρης αδιαφορίας και εγκατάληψης της ειδικής αγωγής. Δηλαδή, δεν είχε βγει πρόσκληση για να ιδρυθούν, για να ανιχνευτούν οι ανάγκες και να ιδρυθούν νέες δομές. Αυτό έγινε φέτος, μετά από 8 χρόνια ακριβώς. Ιδρύθηκαν πλέον των 500 τμήματων ένταξης, 3 ειδικά νηπιαγωγεία, 6 ειδικά δημοτικά σχολεία, 9 ειδικά επαγγελματικά λύκεια. Γιατί? Γιατί πρέπει σε κάθε γωνιά της χώρας να υπάρχει η ανάγκη του να υπάρχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο για να καλύπτει κάθε ανάγκη. Ωραία. Κύριε Κασιανέ, στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού εδώ στη Διεθνή Έκθεση, ότι ξαναμπαίνει στο δημόσιο διάλογο, στη διαβούλευση, η εθνική παιδεία και πώς αυτή πρέπει να διαμορφωθεί σε ένα σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο. Είστε ικανοποιημένος αυτή τη στιγμή για την ειδική αγωγή στην Ελλάδα, στη χώρα μας? Απόλυτα όχι. Τι πρέπει άμεσα να αλλάξει και τι πρέπει μακροπρόθεσμα να αλλάξει, προκειμένου να είμαστε συντεταγμένοι με τον πολιτισμένο ευρωπαϊκό κόσμο? Για να συμβεί αυτό που λέτε, για να είμαστε σε μια κοινή πορεία με αυτό που αποκαλείται πολιτισμένο κόσμο, θα πρέπει καταρχήν να δεχτούμε τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού. Δηλαδή πρέπει σταδιακά και με σταθερά βήματα που να μην προκαλούν αναστατώσεις να οδηγηθούμε σε αυτό που αποκαλούμε σχολείο για όλους. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ξαφνικά μια κατάρριψη των ειδικών εκπαιδευτικών πλαισίων. Σημαίνει όμως σταθερά βήματα προώθησης της ενταξιακής εκπαίδευσης. Mm-hmm. Έχουμε δώσει σαφή βήματα, σαφή δείγματα νομοθετικών αλλαγών που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
Κύριε Κασιανένα, σε ευχαριστήσουμε αυτή είναι μια πολύ. Πρώτη απάντηση. Ναι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Θα θέλαμε να τα πούμε είτε εδώ στο στούντιο είτε με σύνδεση με την Αθήνα. Θα τα πούμε ξανά άμεσα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Τάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πολύ λίγο. Κύριε Κασιανέ, την επόμενη φορά. Κύριε Κασιανέ, τη δέσμευσή σας ότι θα έρθετε και στο στούντιο εδώ ζωντανά να μιλήσουμε. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, η τηλεφωνική επικοινωνία ή έστω το Skype είναι μία δύσκολη υπόθεση. Πολύ ευχαριστώ. Κύριε Κασιανέ, πάντως κλείνοντας, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ πραγματικά, γιατί είναι και τον Τάκη βέβαια, είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και είμαστε όλοι δίπλα σας στο έργο που κάνετε και έχουμε δει και ως γονείς να γίνονται θαύματα με παιδιά που έχουν δίπλα τους ειδικούς εκπαιδευτικούς, ειδική αγωγή και παράλληλη στήριξη από την πρώτη δημοτικού μέχρι να βγάλουν το δημοτικό, πραγματικά να γίνονται θαύματα και τεράστιες αλλαγές. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Τάκη Αλεξανδράκη και τον κύριο Παναγιώτη Κασιανό, εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, συνεργάτη Υπουργού Παιδείας για την ειδική αγωγή. Καλημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα.